Κοντά μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, ο κύριος Μπεκρής. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεκρή. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Και εμάς μην είναι χαρά μας που είμαστε εδώ πέρα. Τώρα, θέλω να μου πείτε τι συνέβη και γιατί πήρατε αυτή την απόφαση να εμποδίσετε το συγκεκριμένο πλοίο. Κοιτάξτε, να σας πούμε. Το πρώτο είναι ότι θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο καθήκον το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε για πολλούς λόγους. Και απλά να τονίσω εισαγωγικά ότι δεν είμαστε οι μόνοι, δεν είμαστε οι πρώτοι. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εργαζομένων και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες νεολαίας που έχουν προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες, προσπάθειες με σκοπό να σταματήσουν τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για να έχει ως αποτέλεσμα αυτό η μεταφορά να ματοκυλίζονται λαοί. Ξέρουμε όλοι μας, είμαστε γνώστες, ότι αυτή τη στιγμή στο χώρο της Παλαιστίνης, στην κατεχόμενη περιοχή αυτή, έχουμε πάνω από 40.000 νεκρούς. Πάνω από 22.000 είναι γυναίκες και παιδιά. Και ένας από τους κύριους λόγους ήταν αυτό, δηλαδή ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά και να βάψουμε τα χέρια μας με αίμα αθώων ανθρώπων, με το αίμα των λαών. Σε αυτό, αυτή η πρωτοβουλία, πέρα από το γεγονός ότι είχε μια τεράστια επιτυχία και όντως είχε απήχηση, γιατί νομίζουμε ότι εκφράζει και την κοινή γνώμη, όχι μόνο εμάς, δεν το κάναμε μόνο για εμάς, αποτελεί και μια ευκαιρία για κάλεσμα και στους κατοίκους της περιοχής και γενικά σε όλο τον κόσμο να πολλαπλασιαστούν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Αυτά μια απόφαση η οποία υπήρχε από την πρώτη στιγμή που έχουν ξεσπάσει πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή μας και η ελληνική κυβέρνηση έχει μπλέξει τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, μέχρι τα μπούνια σε αυτό το ματοκύλισμα των λαών και των ανθρώπων. Mm. Είχατε κάποια δίωξη, σας αντιμετώπισε η αστυνομία, πώς έγινε, πώς προχώρησε αυτός ο εμποδισμός από μέρους σας? Θα σας πω τώρα, βγήκε διαδικασία, κινήθηκε δηλαδή εισαγγελική παρέμβαση και διαδικασία αυτοφόρου προς το πρόσωπο το δικό μου, όμως δεν είναι αυτό, έτσι κι αλλιώς... Είστε συνηθισμένα τα βουνά στα όλες μας οι απεργίες τα τελευταία 10 χρόνια από όταν έχουμε φτιάξει το σωματείο μας που έγιναν για δίκαιους λόγους, έχουν κριθεί παράνομες. Και καταχρηστικές. Και καταχρηστικές, πολλές από αυτές, όχι όλες. Mm-hmm. Οπότε είναι άλλο ένα δικαστήριο, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε μπροστά σε τέτοια γεγονότα, στο καθήκον που έχουμε ως εργαζόμενοι, να σιωπούμε. Οπότε θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας πέρα από την οποιαδήποτε δίωξη. Κύριε Μπεκρή, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Θέλω να πω ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Μόνο. Ότι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει πολύ έντονα, ναι, είναι το γεγονός ότι αυτά τα φορτία μεταφέρθηκαν διασχίζοντας όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα. Άρα τα σταματήσατε εσείς. Ναι. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να είχε συμβεί το οποιοδήποτε ατύχημα. Γιατί είχαν εκρηκτικές ύλες. Προφανώς. Λοιπόν, mm-hmm, και να είχαμε. Είτε με το στο λιμάνι, κατά τη διάρκεια που διέσχιζε όλη τη χώρα, να είχαμε πάλι σοβαρό δυστύχημα με νεκρούς ή οτιδήποτε. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία μας μπλέκει και έχει τεράστιες ευθύνες για αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο θέμα της αλληλεγγύης που προφανώς και είναι και το αλλά και πρώτο, θέμα εσωτερικής αλλά ασφάλειας. Αλλά και θέμα, και το λέμε εμείς, που μετά από ένα πολύ χρόνο αγώνα, 10 ετών, δικαιωθήκαμε και ενταχθήκαμε στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν μπορούμε να παίζουμε στους χώρους δουλειάς και παντού τις ζωές μας σε κορώνα γράμματα.